Γεια σου παιδάκια μου, είμαστε ξανά μαζί στο κανάλι μας, το Κτάβ Ταξιδευτές και είμαστε στη δραστηριότητα Εικαστικές Τεχνηλασίες. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε εύκολα, χρησιμοποιώντας χρωματιστά χαρτόνια, να φτιάξετε αυτά τα όμορφα δαχτυλιδάκια σε σχήμα λουλουδιού. Πάμε να το δούμε! Για να φτιάξουμε το λουλουδένιο δαχτυλίδι θα χρειαστούμε αρχικά ένα σκούρο πράσινο χαρτόνι για να δημιουργήσουμε τη βάση, ένα πιο ανοιχτό πράσινο για να φτιάξουμε τα φυλλαράκια, χαρτόνια σε διάφορα χρώματα, χάρακα, μολυβάκι, διαβίτη, ψαλιδάκι και πιστόλι σιλικόνης ή ατλακόλ. Στο πράσινο σκούρο χαρτόνι θα δημιουργήσουμε έναν κύκλο με ακτίνα 1,5 cm. Με το χάρακά μας θα μετρήσουμε από το κέντρο του κύκλου που φτιάξαμε απόσταση 6,5 cm και θα κάνουμε άλλον ένα κύκλο ακριβώς στο ίδιο μέγεθος. Με τη βοήθεια του χάρακα φέρνουμε τη διάμετρο και στον έναν κύκλο και στον άλλον. Από το κέντρο του κύκλου μετράμε μισό εκατοστό από πάνω και μισό από κάτω, το ίδιο και στον άλλον. Και θα ενώσουμε με ευθείες γραμμές τα δύο σημεία μεταξύ τους. Θα πρέπει να έχουμε φτιάξει δηλαδή το συγκεκριμένο σχήμα. Με το ψαλιδάκι θα κόψουμε το σχήμα που δημιουργείται με την πιο χοντρή γραμμή του μαρκαδόρου μας. Για να μην φαίνονται οι μαρκαδόροι, στο σπίτι χρησιμοποιήστε απλά το διαβίτη και σβήστε τις υπόλοιπες γραμμές που δεν χρειάζεστε, όπως έχω κάνει εγώ σε αυτό εδώ. Αυτή είναι η βάση του δαχτυλιδιού. Για να μπορεί όμως να κλείνει και να μένει σταθερή, να μην ανοίγει δηλαδή, θα κόψουμε με το ψαλίδι στα εξής σημεία. Και για να το κλείσουμε, το γυρίζουμε και περνάμε, ενώνουμε δηλαδή τα δύο σημεία που έχουμε κόψει. Για να δημιουργήσουμε το λουλούδι, κόβουμε έναν κύκλο σε διάμετρο 6 cm σε όποιο χρώμα θέλουμε και με το μολύβι από το κέντρο του σχεδιάζουμε μια σπήρα. Παίρνουμε το ψαλιδάκι και κόβουμε ακριβώς επάνω στη γραμμή που έχουμε σχεδιάσει. Και αφού το κόψουμε, ξεκινάμε σιγά σιγά και προσεκτικά να το τυλίγουμε. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα βάλουμε κόλλα στη βάση και θα το κολλήσουμε, φτιάχνοντάς το λίγο με τα χεράκια μας, να είναι λίγο πιο ανοιχτό. Στο πράσινο ανοιχτό χαρτόνι έχουμε κόψει και τα φυλλαράκια, οπότε επόμενο βήμα είναι να αρχίσουμε να κολλάμε το δαχτυλίδι μας. Παίρνουμε τη βάση και βάζουμε στο κέντρο της λίγο κόλλα. Θα κολλήσουμε πρώτα τα φυλλαράκια. Και τέλος κολλάμε και το λουλουδάκι. Αυτή λοιπόν ήταν η σημερινή μας κατασκευή και αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε like στο βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι για να βλέπετε ό,τι καινούριο βίντεο ανεβαίνει καθημερινά και εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να διασκεδάζετε. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!